μάχη των οχυρών. Λέγοντας μάχη των οχυρών, εννοούμε τον τετραήμερο εκείνο σκληρό, άνισο και επικό αγώνα μεταξύ 6 και 9 η Απριλίου του 1941 που έγινε στα οχυρά από τον ορεινό όγκο της Κερκίνης, Μπέλες, μέχρι τον Έστο ποταμό στη γραμμή των σύνορων για την απόκρουση της γερμανικής επίθεσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνοριακή αυτή γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας υπήρχαν 21 οχυρά που αποτελούσαν την οχυρωμένη τοποθεσία, τη γνωστή γραμμή μεταξά, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη αποκλειστικά από ελληνικά χέρια, ανώτερη της γραμμής Μαζινό και εφάμιλη της γραμμής Ζίγκφριντ. Τα οχυρά αυτά ήταν Παπαδοπούλα, Ποποτλίβιτσα, Οχυρό, Ιστιμπέι, Σπανή Πέτρα, Κελκαγιά, στήριγμα, αρπαλούκι και παλιουριώνες, ρούπελ, καρατάς, κάλι, περσέκ, μπαμπαζόρα, μαλλιάγκα, περιθώρι, παρταλούσκα, δάσαβλι, λύσε, πυραμοειδές, καστήλο, άγιος Νικόλαος, μπαρτίσεβα, εχίνος και νυμφέα. Το καθένα με την ιστορία του και τη γενναία αντίσταση των υπερασπιστών του εκπέμπει και ανδρεία και όλα μαζί μεγαλείο και θαυμασμό. Ο σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που διατέθηκαν εναντίον της Ελλάδας ήταν τρεις θωρακισμένες μεραρχίες, δύο ορεινές, τέσσερις πεδινές και μία εφεδρική, δύο ανεξάρτητα ενισχυμένα επίλεκτα συντάγματα και τρία στρατηγία σωμάτων στρατού με τις ανάλογες μονάδες διοικητικής μέρημνας. Από πλευρά αεροπορίας διατέθηκαν 650 αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, κάθε της εφόρμησης, στούκας, δίωξης, αναγνώρισης κλπ. Η Ελλάδα παρέταξε πέντε μεραρχίες, από τις οποίες δύο με περιμαζεύματα τέως συνοριακών τομέων, μία με υπερήλικες και δύο με απειροπολέμους. Συγκεκριμένα, η εμπόλεμη δύναμη των οχυρών ήταν 329 εξωματικοί και 9.740 οπλίτες, συνολικά 10.069 άτομα, Ωστόσο, η τοποθετημένη δύναμη στις 6 Απριλίου 1941 ήταν 5.630 άνδρες, δηλαδή το 62% περίπου της εμπόλεμης δύναμης. Επομένως, αν στην αριθμητική περιοχή των Γερμανών προσθεθεί και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός τους, τότε η περιοχή τους μετατρέπεται σε απόλυτη. Από τις 5 και 15 της 6 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, χωρίς να τηρηθούν τα συνήθιοι διπλωματικά έθιμα του τέλεσυγράφου και της παροχής προθεσμίας για απάντηση, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν ταυτόχρονα στο ελληνικό έδαφος και στην Νότια Ιουγκοσλαβία. Επιχείρηση Μαρίτα. Η κύρια προσπάθεια των Γερμανών εκδηλώθηκε προς τα οχυρά της τοποθεσίας Κερκίνης και Αγκίστρου και ειδικότερα εναντίον του οχυρού Ρούπελ, ενώ ανατολικότερα, στο υψίπεδο Ευρωκοπίου και στη Δυτική Θράκη, η γερμανική επίθεση ήταν μικρότερη έντασης. Ο αγώνα που επακολούθησε δεν επέτρεψε στι γερμανικέ δυνάμει να διασπάσουν την οχυρωμένη τοποθεσία. Ωστόσο, η γρήγορη κατάρρευση τη Ιουγκοσλαβική αντίσταση από την πρώτη κιόλα ημέρα, ιδιαίτερα στην περιοχή τη κοιλάδα του Αξιού ποταμού, η ανυπαρξία διαθέσιμων δυνάμεων για την κατάληψη του αριστερού πλευρού τη οχυρωμένη τοποθεσία έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στη δεύτερη δεθοραγισμένη μεραρχία να στο ελληνικό έδαφο διαμέσου των κοιλάδων του Στρούμνητσα Βοταμού και του Αξιού. Τα περισσότερα οχυρά που παρέμεναν απόρθητα παραδόθηκαν στι 10 Απριλίου μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου στι 9 Απριλίου του 1941. Οι γενναίοι υπερασπιστέ των οχυρών κατόρθωσαν με επιτυχία να αποκρούσουν όλε σχεδόν τι κατά μέτωπο γερμανικέ επιθέσει και να αποχωρήσουν με εθνική αξιοπρέπεια και τιμητικέ εκδηλώσει όταν οι προϊστάμενοι του τους διέταξαν αναδείχθηκαν έτσι εφάμιλοι των συναδέλφων τους του ελληνοϊταλικού μετόπου, προκαλώντας το θαυμασμό των Γερμανών. Στα οχυρά, η υπεροψία του δυνατού κάμφθηκε από τη δύναμη του δικαίου και της πίστης και προσθέθηκε ένα ακόμη μεγάλο όχι στην τρισένδοξη ιστορία μας.